Θα πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΝΕΔΙΚΕΠ, τον κύριο Χρήστο Νέσερη. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε Νέσερη. Καλημέρα. Καλημέρα σας και στους ακροατές σας. Λοιπόν, καταρχήν να μιλήσουμε λίγο για τα γεματικά λουτρά. Έχουμε έτσι εξελίξεις, γίνονται προσπάθειες. Καλύτερα να μας ενημερώσετε εσείς όμως. Ναι, υπάρχουν κάποιες εξελίξεις για τα γεματικά λουτρά. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια συνάντηση, το Διοικητικό Συμβούλιο είχε μια συνάντηση στην Απολωνία. Και εκεί μας δόθηκε και η υγειονομική μελέτη, την οποία την περιμένουμε εδώ και πολύ πολύ διάστημα. Mm-hmm. Η υγειονομική μελέτη είναι υποχρεωτική για την αναγνώριση των νηματικών πηγών. Mm-hmm. Οπότε μαζί με τα υπόλοιπα τα οποία χρειάζονται θα τα στείλουμε στον ΕΟΤ για να γίνει η αναγνώριση άμεσα. Μάλιστα. Και αυτό είναι μια καλή εξέλιξη. Μήπως, κύριε Νέση, όλη αυτή η διαδικασία έχει καθυστερήσει γενικότερα? Να σας πω κάτι. Υπάρχει ο νόμος 3498 από το 2006 που είναι υποχρεωτική αναγνώριση. Εγώ βρήκα μια κατάσταση. Εντάξει, υπήρχαν κάποια πράγματα. Έπρεπε να τρέξουμε ορισμένα πράγματα γιατί μέχρι τέλος του 2014, εάν δεν γίνει η αναγνώριση, η κυριότητα περιέρχεται στο ΤΑΙΠΕΔ. Οπότε έπρεπε να κάνουμε κάποια πράγματα και με κάποιες άλλες εξετάσεις που κάναμε. Είμαστε έτοιμοι για να δώσουμε τον φάκελο για την αναγνώριση. Έπρεπε δηλαδή να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις πρώτα. Θέλουν κάποιες αναλύσεις. Ωραία, όπως είναι μικροβιολογικές, φυσικές, χημικές αναλύσεις, ραδιολογικές και η υγειονομική μελέτη η οποία γίνεται από το σύνδεσμο. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι. Με όλες αυτές τις διαδικασίες, τα γεματικά λουτρά εντάσσονται και σε προγράμματα του ΟΓΑ και... Ναι. Από φέτος υπάρχουν κάποια προγράμματα του ΟΓΑ, έχουμε κάνει την αίτηση ως ΝΕΔΙΚΕΠ και συμμετέχουμε και ως Δήμος Πρέβεζας στα προγράμματα του ΟΓΑ. Οπότε μπορεί οποιοδήποτε ασφαλισμένος του ΟΓΑ να έρθει να κάνει λούσεις στα λουτρά της Πρέβεζας. Πώς είναι η κίνηση? Σε σχέση με πέρυσι είναι πολύ καλύτερη, αλλά θέλει ακόμα πολύ δουλειά. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι έχουμε πολύ καλά λουτρά, καλής ποιότητος, τα νερά είναι εξαιρετικά, θέλει δουλειά ακόμη. Μας δίνει και κάποια προοπτική τώρα αυτό για αναγνώριση, δηλαδή υπάρχει κάποιο πρόγραμμα που μπορεί να μπει για επιδοτούμενο, για κάτι, ξέρω εγώ? Το πρώτο που χρειάζεται για να προχωρήσουμε σε κάποιο πρόγραμμα είναι η αναγνώριση μεταξύ των άλλων. Ωραία. Για κάποια άλλα πράγματα, τοπογραφικά κλπ. Σίγουρα μας δίνει τη δυνατότητα να ενταχθούμε σε κάποιο πρόγραμμα. Τώρα θα συζητήσουμε και με το Δήμο πώς μπορούμε να κάνουμε την ένταξη, τι θα κάνουμε, τι, και θα δούμε τι μπορούμε να. Πώς θα κινηθείτε, πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα. Ωραία. Μάλιστα. Έτσι, οπότε είναι καλό αυτό που έγινε σε πρώτη φάση και για εμάς και για το Δήμο. Γιατί είναι και ιστορικά τα λουτρά της πόλης, είναι και. Βέβαια. Εκτός από τα γεματικά λουτρά που είναι ιστορικά, έχουμε και το χαμάμ, να μην το ξεχνάμε. Το οποίο είναι εξαιρετικό, θα πρέπει και αυτό να αναδειχθεί μαζί με τα γεματικά λουτρά που υπάρχουν. Μάλιστα. Ωραία. Να σας ρωτήσω κάτι ακόμη, να φύγουμε λίγο από τα γεματικά λουτρά, αλλά μια και σε έχω στη τηλεφωνική γραμμή. Ξέρουμε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και με τους εργαζόμενους στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι και νομίζω είχατε και συνάντηση μαζί τους. Χθες είχαμε κάποια συνάντηση πάντα με τους εργαζόμενους, όχι μόνο από το Βοήθεια και από τις υπόλοιπες δομές. Έχουμε συναντήσεις, υπήρχε κάποιο πρόβλημα, προσπαθούμε να το ξεπεράσουμε και πιστεύω την επόμενη εβδομάδα να έχουν ξεπεραστεί τα προβλήματα για την πληρωμή περισσότερο. Αυτό είναι το πιο βασικό, γιατί έχουν αρκετό διάστημα να πληρωθούν. Βασικό πράγμα. Εσείς από την επικοινωνία που είχατε και από τις προσπάθειες που γίνονται, βλέπετε ότι υπάρχει φως, δηλαδή θα βρεθεί λύση? Γι' αυτό τρέχουμε. Γι' αυτό τρέχουμε, για να υπάρχει φως και σήμερα κάποια συνάντηση και την επόμενη Δευτέρα πιστεύω πως σύντομα θα λυθεί το θέμα. Μάλιστα. Βλέπω κάποιο φως ότι θα γίνει κάποιο. Μακάρι. Γιατί υπάρχει πρόβλημα για τους εργαζόμενους. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Νέσερη, για την ενημέρωση. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Έγινε, γεια σας.